Είσαστε στο τμήμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ και θα ήθελα να σας ρωτήσω σε αυτούς τους 6-7 μήνες που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση, ποια ήταν τα επιτεύγματα που έχετε να παρουσιάσετε. Καταρχήν να πω ότι πέρα από το συγκεκριμένο έργο που είναι με τομές, η βασική τομή ήταν ότι υπήρχε ένας άλλος αέρας δημοκρατίας και αίσθηση προάσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μια αλλαγή τρόπου σκέψης. Να δώσω έτσι παραδείγματα. Για παράδειγμα, στο μεταναστευτικό, από εκεί που έχουμε εικόνες, το Σαμαρά δίπλα στο Φράκτη, να φωτογραφίζεται και να μιλάει για λαθρομετανάστες, τους πνιγμούς των ανθρώπων και όλη αυτή την παραφιλολογία και το ρατσισμό και τη μισελοδοξία γύρω από τους λαθρομετανάστες, με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ αλλάζει εντελώς το κλίμα. Μιλάμε για πρόσφυγες, μιλάμε για το πόσο είναι απαραίτητη η ασφαλής δίωδος των προσφύγων. Αντί για κέντρα κράτησης, μιλάμε για δομές, ανοιχτές δομές φιλοξενίας, για δικαιώματα, για ένταξη. Μιλάμε, αντί ας πούμε για το Φράκτη, έχουμε τον Ελαιώνα, έχουμε το ΠΙΚΠΑ, έχουμε τις άλλες δομές, έχουμε δομή ανηλίκων που έγινε για τα συνόδευα αυτά ανήλικα. Αλλάζει εντελώς το κλίμα, αλλάζουν οι εικόνες, αλλάζει η πολιτική. Αυτό είναι η αρχή και θα ακολουθήσουν και άλλα πράγματα προς αυτή την κατεύθυνση. Και αυτό το έργο θέλουμε να συνεχίσουμε. Σας πω για παράδειγμα για τις φυλακές. Στις φυλακές, το πρώτο πράγμα που κάναμε ήταν ότι καταργήσαμε τις φυλακές τύπου Γ. Έτσι, φυλακές που ουσιαστικά δεν παρέχανε καμία ασφάλεια, παρόλο όπως λέγονταν υψίστα ασφαλείας, ουσιαστικά συρρυκνώνανε τα ανθρώπινα δικαιώματα των φυλακισμένων και τους αποκτηνώνανε, κάνοντάς τους μη ικανούς να ξαναβγούνε ποτέ και να ενταχθούν στην κοινωνία. Γιατί η λογική της καταστολής, σαν λογική κοινωνικής παρέμβασης, άλλαξε με το ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, καταργήσαμε τις φυλακές. Βγάλαμε αρρώστους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες, τοξικοεξαρτημένους με προγράμματα. Έγινε μια μεγάλη αποσυμφόρηση. Από 13.000 τώρα έχουμε 9.500 στις φυλακές. Να σας δώσω, ο Κορυδαλός για παράδειγμα, από 2.500 που είχε, τώρα έχει 1.300. Αυτό τι δημιουργεί? Δημιουργεί άλλες συνθήκες διαβίωσης των ανθρώπων. Δηλαδή, σε ένα κελί αντί να στηβάζονται 4, μπορούν να είναι 2. Δημιουργεί λιγότερη ένταση και στους ανθρώπους που είναι φυλακισμένοι και στους ανθρώπους που εργάζονται, στους σοφρονιστικούς. Αυτό δεν είναι το άπαν, είναι όμως μία βασική, ας πούμε ένα βασικό πράγμα που μπορείς να πατήσεις για να κάνεις άλλες καινοτομίες. Κλείσαμε, δεν υπάρχει πια κράτηση ανηλίκων παρά μόνο σε εξαιρετικά εγκλήματα, να το πω έτσι, όπως βιασμός και ανθρωποκτονία. Ενισχύονται οι δομές για τους ανηλίκους, τους παραβατικούς. Μέσα στις φυλακές ενισχύονται προγράμματα τοξικοεξάρτησης, ενισχύεται η εκπαίδευση. Όλο αυτό δηλαδή το σύστημα που κοιτάζει τον άνθρωπο και πώς να κάνει τους ανθρώπους να τους ενισχύσει, να τους βοηθήσει στην καθημερινότητά τους και να τους κάνει ικανούς να επανενταχθούν. Γιατί η λογική του σοφρονισμού είναι η επανένταξη, δεν είναι η καταστροφή του ανθρώπου. Έτσι. Προχωράω. Έχουμε πολλά να... Και πάνω εκεί, στο επόμενο διάστημα, θα κτίσουμε να πάμε τα επόμενα μέτρα, βήμα το βήμα. Και θέλουμε αυτή τη δεύτερη ευκαιρία για να προχωρήσουμε παρακάτω. Έρχομαι στα θέματα της ΛΟΑΔ κοινότητας. Εκεί θα έπρεπε να το έχουμε ήδη ψηφίσει, όμως το νομοσχέδιο που έχουμε ετοιμάσει και που έχουμε βγάλει για διαβούλευση, που εμπεριέχει το σύμφωνο συμβίωσης, ένα διευρυμένο σύμφωνο συμβίωσης και για ομόφυλα και για ετερόφυλα ζευγάρια. Μεγάλη καινοτομία να το ψηφίσουμε, γιατί μόνο μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θα το ψηφίσει. Αυτό είναι η αλήθεια. Η προηγούμενη κυβέρνηση, παρόλο που είχαμε καταδίκες από το Ευρωματικό Δικαστήριο, παρόλο που διασυρώμαστε και στην Ευρώπη για όλο αυτό το θέμα, ότι είχαμε δημιουργήσει ανθρώπους δεύτερης κατηγορίας, ποτέ δεν θα ψηφιζότανε. Δεν προλάβαμε. Θεωρώ ότι θα έπρεπε να είχε ψηφιστεί, αλλά είναι αυτό που θα το κάνουμε αμέσως μόλις ξαναεκλεγούμε κυβέρνηση. Ένα σύμφωνο συμβίωσης που να δίνει ανάσα στους ανθρώπους στα ομόφυλα ζευγάρια και να μην δημιουργεί ανθρώπους δεύτερης κατηγορίας. Ένα άλλο θέμα. Έρχομαι στο θέμα της Χρυσής Αυγής. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι μία κυβέρνηση που θα της αριστεράς την περίοδο που θα γίνεται η δίκη του νεοναζισμού στην Ελλάδα. Τι σημαίνει αυτό και για την αριστερά και για το κόμμα και για την κοινωνία? Πώς θα προασπίσουμε
η δίκη, να γίνει με όρους δημόσιους, με όρους διαφανείς, με όρους που να είναι στο επίκεντρο της πληροφόρησής μας και όχι κάπου στο περιθώριο για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα και για τη δημοκρατία και για τη μάχη ενάντια στον νεοναζισμό. Πώς θα διεκδικήσουμε να μην πάρει ο νεοναζισμός χώρο και ιδεολογικό, αλλά και κοινωνικό σε όλους τους χώρους, στους χώρους δουλειάς, στην κοινότητα, στο σχολείο κλπ. Αυτά είναι θέματα που μόνο μια αριστερή κυβέρνηση και μια αριστερά μπορεί να τα προασπίσει και είναι θέματα που τα ξεκινήσαμε, στα οποία δουλεύουμε και αγωνιζόμαστε και στα οποία πρέπει να συνεχίσουμε και να κτίσουμε και να μην πάμε πίσω σε κανένα από αυτά.